Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Γεια σας και πάλι από την εκπομπή στο Περισκόπιο του Πολιτισμού. Ξεκινάει γνωστή πλέον ιατρική επιστημονική εκπομπή, ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας σας, για τις νέες τεχνολογίες που βοηθάνε στην αντιμετώπιση των δύσκολων περιπτώσεων. Ξεκινάμε πάλι με την όμορφη Ελλάδα, με την θετική ενέργεια να την πάρουμε και να προχωρήσουμε να ακούσουμε τι στην ζωή μας απελεί. Σήμερα θα δείτε και τα ακούσετε. Πρώτα θα δείτε το βίντεο που θα σας δείξω για το εγκεφαλικό ύστερα από 7 χρόνια. Μετά θα δείτε, θα μιλήσουμε για το εγκεφαλικό επεισόδιο, για την κληρονομική υπερλιποπροτεινεμία, γιατί παρατήθηκε Σίντζο Άμπε, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Ελκόδης Κολίτιδα, και καρπούζι. Απολαύστε ακόμα ένα λεπτό από τη όμορφη εικόνα και προχωράμε να δούμε το βίντεο μας. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο που έχουμε δείξει πριν 1,5 μήνα και σε επανάληψη πολλές φορές. Όμως αυτό είναι τώρα που τραβήξαμε και όχι και σήμερα. Είναι ένα περιστατικό ύστερα από 7 χρόνια με την καινούρια τεχνολογία. Ξεκινήσε και περπατάει. Βλέπετε πώς περπατάει, πώς είναι σταθερός, πώς καλά πατάει το πόδι του. Είναι μόνος του, πλέον δεν θέλει κανένα κοντά του. Έχει πάρει έτσι, ναι, βλέπετε κάνει και ασκήσεις. Βλέπετε και πώς το κομμαντάρει. Ναι, τώρα είναι στο αριστερό πόδι που ήταν παράλυτο. Το αριστερό πόδι δουλεύει και ήταν παράλυτο αυτό, τώρα πλέον δεν είναι. Πάει μπρος πίσω. Ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει με την καινούρια μέθοδο θεραπείες. Τώρα προσπαθεί και παραπατάει πάλι. Πολύ καλά πατάει το πόδι του. Ναι, βλέπετε. Πολύ καλά είναι. Τώρα να το δείτε πάλι, πιστεύω, θα προσπαθήσει να μας δείξει πώς κάνει ασκήσεις. Πάλι είναι στο αριστερό πόδι. Το αριστερό πόδι είναι δυνατό πλέον μετά από τις θεραπείες που έχει κάνει. Βλέπετε μπρος πίσω πώς κομμαντάρει το πόδι του. Στο πλάι πάει το πόδι του. Αυτά όλα που βλέπετε είναι ύστερα από 7 χρόνια αναπηρίας σε ένα δύσκολο περιστατικό, τον οποίο τον έχουμε δουλέψει, τον έχουμε τρέψει και έχει φτάσει στην κατάσταση αυτή που τώρα βλέπετε. Μετά θα έχουμε και άλλες εξελίξεις αργότερα. Απλώς είναι σήμερα αυτό. Μπράβο, πάλι. Είναι στο αριστερό πόδι που δείχνει ότι είναι δυνατό πόδι. Περπατάει πάλι πολύ καλά. Αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται με άλλη τεχνολογία, με άλλη μέθοδο, μόνο με αυτή που είναι η τεχνολογία του 21ου αιώνα. Πάλι πάει πίσω τώρα. Πολύ καλά. Έχει και καλή ισορροπία βέβαια. Ένα περιστατικό αιμορραγικό εγκεφαλικό, όπως έχουμε πει. Ήταν παράλυτο 7 χρόνια και τώρα πλέον ανοίγει άλλη ζωή, άλλες δυνατότητες στον άνθρωπο αυτό. Πάλι προσπαθεί να μας δείξει ότι είναι πάρα πολύ καλύτερα μετά από την θεραπεία αυτή που έκανε. Το βλέπετε, το είδατε. Απλώς όταν με παίρνετε τηλέφωνο, αυτή είναι η εικόνα, πρέπει να ξέρετε. Όποιος θέλει να γίνει καλά, απλώς κλείνει ραντεβού να ξεκινήσουμε την θεραπεία, να το βοηθήσουμε. Επειδή κρίμα, μερικά περιστατικά, να είναι στο κρεβάτι και να έχουμε τέτοια δυνατότητα να τους βοηθήσουμε και να κάθονται. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε πάλι, να το είδατε, πιστεύω, το απολαύσατε. Τώρα θα μιλήσω πάλι για το επεισόδιο, το εγκεφαλικό επεισόδιο. Βλέπετε τώρα το εγκεφαλικό επεισόδιο που δυστυχώς υπάρχει στην ζωή μας. Δυστυχώς είναι κάτι που μας φέρνει αναπηρία. Εγκεφαλικό επεισόδιο, τι ακριβώς είναι, βλάβη τμήματος του εγκεφάλου, προκαλείται από διακοπή της παροχής αίματος
και βεβαίως και τρόπο ζωής, το κάπνισμα και η υψηλή σε λεπαρά διατροφή αποτελούν παράγοντες επικινδυνότητας. Η τι οφείλεται, θα σας δείξω και σε λίγο, σε σχηματισμό τρόμβο, έχω διαλέξει κάποιες έτσι πολύ καλές εικόνες, πώς ξεκινάει και δημιουργείται ο τρόμβος, σε μια αρτηρία του εγκεφάλου και στο τέλος βουλώνει αυτή η αρτηρία και φέρνει το εγκεφαλικό επεισόδιο στην ζωή μας και δυστυχώς είναι και πιο μικρές ηλικίες κάτω από 40. Υπάρχουν και άλλη περίπτωση που είναι εγκεφαλική αιμορραγία, παρουσιάζεται όταν δημιουργείται ρογμή σε μια αρτηρία του εγκεφάλου. Και όλα αυτά, βλέπετε, μας φέρνουν αναπηρία, δυστυχώς αναπηρία. Επειδή μικραίνει, όπως έχω πει, και το εγκεφαλικό, μπορούμε να το δούμε και σε άτομα κάτω από 40, 30 και τόσο, να πούμε και δύο λόγια για την κληρονομική υπερλιποπροτεινεμία. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι όταν υπάρχει ελαττωματικό γονίδιο. Το αίμα περιέχει υψηλά επίπεδα χοληστερίνης. Βεβαίως, είναι και εδώ και τα τριγλυκερίδια. Πρέπει να ξέρετε και ο τρόπος ζωής είναι υψηλή σε λιπαρά διατροφή και έλλειψη φυσικής άσκησης. Πρέπει να το έχετε υπόψη σας και πάλι αυτά φέρνουν αναπηρία. Αναπηρικές καταστάσεις δυστυχώς στην ζωή μας και εμείς μπορούμε και βοηθάμε. Απλώς πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο. Έχετε πάρει αυτή την πληροφορία, έχετε δει και καταλάβατε ότι μπορούμε και βοηθάμε σε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα έχω πει κάτι, λίγο να αλλάξουμε και το θέμα, γιατί παρατήθηκε Σίντζο Άμπε, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Βεβαίως, με τις καλύτερες ευχές μας για ταχύ ανάρρωση στον άνθρωπο αυτό. Και θα μιλήσουμε για την αλκόνη κολίτιδα, που έχει σχέση με τον πρωθυπουργό για να παρατηθεί. Είναι με δύσκολη, θα σας έλεγα, κατάσταση αυτή η αλκόνης κολίτιδα. Είναι χρόνια φλεγμονή. Και θεωρείται τώρα ότι είναι αυτοάνωση κατάσταση. Υπάρχει εξέλκωση θωρακικού κόλου, διάρρεια με αίμα 6-10 και περισσότερες φορές. Δύσκολη κατάσταση. Πόνο σύντημα στην κοιλιακή περιοχή, διάτρηση του κόλου, περιτονίτιδα θα μπορεί να προκαλέσει και ακόμα καρκίνο θωρακικό. Βλέπετε εδώ, τα πράγματα στην υγεία μας δεν είναι καθόλου καλά. Όμως εμείς επειδή έχουμε και μπορούμε να κάνουμε πρόληψη σε πολλά από αυτά. Από τη μία, από την άλλη βλέπετε ότι έχουμε και... εδώ να δείξουμε και αλκόνη κολίτιδα. Εδώ βλέπετε εξέλκωση. Η οποία δίνει τόσο δύσκολα συμπτώματα. Λοιπόν... Τώρα να δούμε και ακόμα κάτι, να σας δείξω τώρα κάτι που ήθελα να πω σήμερα έτσι ευχάριστο για το καρπούζι, για να μην είμαστε μόνο στα βαριά περιστατικά. Το καρπούζι είναι το γνωστό μας καρπούζι που το έχουμε στο τραπέζι μας και πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι στην πρόληψη του. Το καρκίνο επειδή περιέχει λικοπίν, η οποία βοηθάει στην πρόληψη του καρκίνου. Έτσι είναι τώρα, πιστεύω σε λίγο τα δηλώσει και την εκπομπή μας. Εγώ τα βάλω πάλι τελευταία εικόνα, η οποία είναι όμορφη εικόνα. Και σιγά σιγά είναι τελευταίο λεπτό της εκπομπής μας. Σε ρεζουμέ τι μπορούμε να πούμε, ότι υπάρχει υπερσύγχρονη τεχνολογία, η οποία δουλεύει και βοηθάει. Υπάρχει μια ιατρική του 21ου αιώνα, η οποία μας βοηθάει να είμαστε καλύτερα. Πρέπει να προσέχουμε βέβαια. Θα μιλήσουμε και στις άλλες εκπομπές, πώς γίνεται πρόληψη και το καρκίνο και ο κόλλης κολίτιδα.
Και το πρώτο και τελευταίο που πρέπει να πω, ότι έχετε δει το βίντεο που μπορείτε να κλείσετε ραντεβού όποιος έχει το παράμοιο πρόβλημα. Πάντα όταν τελειώνει η εκπομπή μας, λέει μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου, τον κύριο Διαβάτη και τον κύριο Κύριο. Και σε εσάς εύχομαι καλύτερη υγεία να έχετε, να προσέχετε μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Ευχαριστώ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.